φάω για ισοπαλία. Σοφάω για ισοπαλία, σου λέω. Και ψάχνω να βρω τις ισοπαλίες αυτής της αγωνιστικής. Λοιπόν, καλή ισοπαλία είναι ο Ατρόμητος με τον Ολυμπιακό. Καλή ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Έχει μια διαφορία. Ο στόχος του ήταν να κάνει το 15-15, γι' αυτό έπαιξε λισαλέα με την Καβάλα. Ήταν να κάνει το ρεκόρ του 15 νικών του Καραϊσκάκη. Να κάνει δηλαδή το απόλυτο. Τώρα με τον Ατρόμητο προβλέπω ψιλοχαβαλέ την ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή στο 90 λεπτό δεν βλέπω να πιάνει. Δεν βλέπω να πιάνει αποδόσεις. Κάτσε βρε να έρθει. Σταμάτα ρε. Δεν βλέπω να... Α, σε πήρε κάμερα. Ναι. Δεν βλέπω να πιάνει ο Ολυμπιακός. Στο 90 λεπτό πολύ καλά δεκάλεπτα, ας πούμε, πολλά καλά λεπτά. Κάποιοι αυτοματισμοί, κάποιοι καλοί συνδυασμοί, κάποιες ατομικές ενέργειες, εντάξει. Ο Ατρόμητος βέβαια είναι ένα προβληματικό σωματείο όσον αφορά την άμυνα. Ο Ατρόμητος θα πρέπει να δει το παιχνίδι όπως το είδε στο παιχνίδι με τον Βόλο για να πάρει πόντο ή πόντους με τον Ολυμπιακό. Να παίξει με τους Στάθους. Σε καμία στιγμή ο Ατρόμητος να παίξει κατακτηδικά, να παίξει επιθετικά. Νομίζω ότι ο Γόνης θα βάλει μόνο τελευταία στιγμή και πιστεύω θα πάρει τον πόντο. Θα παίξει δηλαδή σαν δεύτερο ρολίστα θα παίξει ο Γόνης στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και έτσι πρέπει να το κάνει. Και αυτό αν το έκανε από την αρχή του πρωταθλήματος, ο Ατρόμητος θα ήταν ισωμένος και ο Ατρόμητος θα είχε περισσότερους βαθμούς. Ρε μαλάκα, σταμάτα. Πάνε κατέβα και εσύ ρε μαλάκα να παίξεις με το Στάθη. Η Νινούλα θα έρθει τώρα να διαμάτσε, πάμε στην παραλία. Να κάνετε ποδήλατο. Θα το κατεβάσουμε τον παπά. Ναι ρε, περίμενε, πάρε με τον παπά σου. Πάνε φέρε το ποδήλατο. Φέρε τώρα μαλάκα το ποδήλατο. Μετά όταν θα δείτε. Καλά μετά. Πάμε σε άλλες σοπαλίες. Σήμερα στις 3 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Ταμάμ για ισοπαλία. Ταμάμ. Βολεύεται και ο Παναθηναϊκός, βολεύεται και ο Πανετολικός από ένα μονταλάκι που ένας ανεβαίνει, ο άλλος σώνεται να πούμε. Υπάρχει μια καλή βελτίωση στο Παναθηναϊκό λόγω της αλλαγής του προπονητή. Ο Παντελής ξέρει την κατηγορία πολύ καλά. Είναι έμπειρος. Απ' την άλλη ο Πανετολικός σίγουρα έχει μια κάμψη. Είναι και μια ομάδα που έχει προβλήματα στην άμυνα. Έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα στην κατηγορία, τον Τζενάμου, με πολλές καλές αποκρούσεις. Πιστεύω θα γίνει καλό παιχνίδι το μεσημέρι, θα πάει και κόσμο. Το βλέπω ισοπαλία. Τώρα, ισοπαλία βλέπω και στο Καφταζόγλιο τον Ηρακλή με τον Πάο. Και είναι και ένα αποτέλεσμα επίσης μικρέ που βολεύει και τις δυο μας. Σοφοκλέα το παίξουμε, έχει τον Πάο. Στο Καφταζόγλιο. Για χ δεν πάει. Τι να τον έχω εκεί, τον Πάο. Πώς δεν τον έχω. Γυρνάνε πολλοί παίκτες από τον Ηρακλή ξεκούραστοι. Ο ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του στα play-off, στο πώς θα πουλήσει το Βιγιορίνια. Κόσμο δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτό το μάτς. Το βλέπω εκεί, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι. Μη τυχόν και προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ κατά λάθος. Και μπουκάρουν μέσα ένα κλειδί και το διακόψουν. Είναι ένα σενάριο πολύ προχωρημένο. Και μάλιστα όλη την εβδομάδα είχα αυξήσει την προσοχή σου σε ένα κλειδί. Παράγοντες και security και τα λοιπά, μαλάκες εκεί πέρα που κάνουν το κομμάτι. Μη τυχόν φάνε κανένα γκολ. Σωμένοι πάλι είναι και να χάσουν λίγο. Και φάνε κανένα μείον 3 βαθμούς και εξίσου είναι όμως για τον Ηρακλή. Τώρα. Πάμε στο Κέρκυρα Εργοτέλη. Έχει. Το βλέπουμε άσο. Καραμπινάτο. Στο Λάρισα ΑΕΚ. Το βλέπουμε άσο Καραμπινάτο. Λάρισα ΑΕΚ άσο Καραμπινάτο. Παναθηναϊκό Τρίπολη άσο Καραμπινάτο. Και πάμε στον Άρη. Ναι, μεν λείπουν 4 παίκτες από τον Βόλο στην άμυνα. Λείπει ο Σανκάρε. Ιδιαίτερα στον αέρα είναι πολύ καλό. Ο Άρης στον αέρα όμως δεν θυμίζεται πέραν το στημένο φάσιο που κάνει με τον Λαζαρίδη. Ο Φόρτου δεν κάνει πολλά γκολ με το κεφάλι. Αν παίξει ο Σέζαρε και εκεί, που θα παίξει ο Σέζαρε και εκεί, καλά θα είναι τα πράγματα. Τώρα το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο Παπαντίγια. Ο Παπαντίγια έμεινε 10 μέρες εκτός προπονήσεων. Ναι, με γερό παιδί, ναι, με θηρίο, ναι, με γομάρι. Αλλά 90 λεπτά δυνατά δεν μπορεί να τα βγάλει. Μπορεί να παίξει καλά ένα ημίχρονο και λίγο παραπάνω. Λείπει ο Κόκκι, σχολικό ιδίτητα. Καλό αυτό για τον Άρη. Λείπει ο Καστίγιο. Λείπει ο Καστίγιο. Κακό για τον Άρη. Κακό για τον Άρη. Δηλαδή έχει τον Καστίγιο έξω, έχει τον Παπαντίγια. Έχει τον Παπαντίγια, δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Ο Κόκκι ούτε σαν αλλαγή δεν θα είναι, έχει πάρει τη σχολικό ιδίτητα.
Μένουν οι μεδρινοί κατασταθέριδες, μένουν οι μεδρινοί κατασταθέριδες και όχι και ο Σέζαρε. Το άλλο το γεγονός είναι ότι ο Άρης θέλει ένα αποτέλεσμα ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου πάει για δύο. Συνεπώς ο Άρης θα ανοιχθεί από την αρχή. Αν διατηρήσει πειθαρχία στις γραμμές του καλώς, τα χαφ του Ολυμπιακού Βόλου μας έχουν δείξει ότι στην κόντρα είναι φυσέκια. Είναι πολύ καλή. Εγώ λέω ότι δεν θα τον πάρει το ματς ο Άρης. Θα βγει στο ισόπαλο. Τώρα ετοιμάζει ότι τα 1200 εισιτήρια στην Ξάνθη μετά τι θα τα κάνουν οι Αγιανοί. Δεν μπορούν να πάρουν. Στο μακάρι είχαμε μείνει. Αν και εμάς μας συμφέρει. Αν και εμάς μας συμφέρει ο Άρης να κερδίσει, για να έχουμε τον Άρη στα play-off, να έχουμε μεγάλες μάχες με τον ΠΑΟΚ, θα έχει άλλο ενδιαφέρον ο Μάγιος, και άλλο να πάει ο ΠΑΟΚ μόνος του για να κερδίσει την Ευρώπη. Γιατί για να πάει για Champions League, παπάρια θα πάει ο ΠΑΟΚ. Ούτε ήδη οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν το πιστεύουν με αυτή την ομάδα που έχουν. Λοιπόν, το βλέπω όμως το μάτσο θα το παλέψει ο Βόλος. Τον Άρη το βλέπω το σπρώχνει λίγο η διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια. Τον πάει, σαν να μας δείχνει ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον θέλουν στο σύστημα. Αλλά ο Μπέος δεν θα το αφήσει έτσι. Και είναι κακός που λένε ότι ο Μπέος θα το παρατήσει και θα είναι του χρόνου κτλ. Ο Μπέος θέλει να βγει Ευρώπη. Λοιπόν, και θα προσπαθήσει να βγει Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει τη διαιτησία με το μέρος του. Αλλά δεν θα έχει τους παίκτες, τους διαιτητικούς να μπουν μέσα στην περιοχή. Να κάνουν αυτό το 1-2, το 1-1. Ακόμα και ο Κόκε, ο οποίος θα δίνει κάποια πάσα και τα λοιπά σε κάποιο κενό χώρο, θα λείπει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Άρη επιθετικά, τεράστιο το πρόβλημα του Βόλου στην τετράδα. Αλλά βλέπω ότι ο Βόλος έχει χαφ από εκεί και μπροστά, από θέση 5 και μπροστά, να βρει χώρους και μια άμυνα του Άρη σε ανοργάνωτη κατάσταση. Εγώ θα το παίξω ισοπαλία, εύχομαι να το κερδίσει ο Άρης. Το λέω, επαναλαμβάνω ότι θέλω τον Άρη στα play-off. Θέλω τον Άρη στα play-off, αλλά δεν το βλέπω. Συνοψίζουμε. Γιατί άρεσε να τρέχει ρε μάλακα, γιατί παθραγικό ισοπαλία. Λοιπόν, Άρης Χ, Ατρόμητος Χ, Ηρακλής Χ, Καβάλα Άσος με την Ξάνθη, Κέρκυρα Άσος με τον Εργοτέλη. Τώρα τη Λάρισα με την ΑΕΚ, στο Χ τους βλέπω εκεί πεθαμένοι και οι δύο. Άσος Παναθηναϊκός, Πανιώνιο με τον Πανσεραϊκό. Κοιτάξτε το Πανιώνιο με τον Πανσεραϊκό. Μπορώ να το παίξουμε over. Over, α δεν το έχει. Τίποτα, άστα.